Φοβάμαι, μη μπουν να μας σκοτώσουν. Το ξέσπασμα οργής των κατοίκων της Επισκοπής μετά τα απανωτά κρούσματα διαρρήξεων έφερε τον αστυνομικό κλειό. Δεν κάνει η αστυνομία τίποτα. Εμένα δεν μπορώ να σου πω πόσες φορές με έχουν κλέψει. Αμέτρητες. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια περιστατικά και τώρα, σχεδόν κάθε βράδυ ή βράδυ παραδοδιά να γίνονται 2-3 περιστατικά, δεν ξέρω τι θα γίνει ο κόσμος. Από τα ξημερώματα, κλιμάκια αστυνομικών έζωσαν το χωριό και άρχισαν έρευνες πόρτα-πόρτα. Στόχος, όπως φαίνεται, να βρεθούν στοιχεία για την ταυτότητα των διαρρηκτών που έχουν ρημάξει την περιοχή τους τελευταίους μήνες. Λένε πως ήταν 40 αλλοδαποί, 5-6 δικοί μας εδώ. Είχαν μια κλουβαγα στον Άγιο Νεκτάριο, τις μαζεύανε. Τώρα πως ήταν, δεν πήγα να δω εγώ. Το γεγονός ότι οι διαρρήκτες που χτύπησαν στο σπίτι του αντιδημάρχου Χερσονήσου επανήλθαν απτόητοι στη δράση τους μόλις ένα 24ωρο αργότερα, έστρεψε την αστυνομία στην αναζήτηση των δραστών ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής και τους πολυάριθμους αλλοδαπούς που φιλοξενούνται στην Επισκοπή. Πήραν το παντελόνι, το αδειάσανε στην κουζίνα, πήραν ό,τι χρήματα είχαν μέσα το πορτοφόλι, πήραν και τη γυναίκα του το πορτοφόλι, το αδειάσανε. Πρωί σηκωθήκαμε. Ανοίξαμε την πόρτα μας και είδαμε ότι ήταν παραβιασμένη. Μάλλον ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ήρθαν τη νύχτα, έκαναν αυτό που έκαναν, αυτά τα δείγματα νομίζω δείχνουν το έργο τους. Μάλλον φοβήθηκε διότι εμείς σηκωνόμαστε συνέχεια έχω τα εγγονάκια μέσα και δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στο σχέδιό τους. Έχουν πάρει άτομα από εδώ προς τα κάτω, αλλά δεν ξέρω τι έχει. Ούτε λίγο ούτε πολύ περισσότεροι από 30 οικονομικοί μετανάστες κατέληξαν στις κλούβες της αστυνομίας τα ξημερώματα και από εκεί στα κρατητήρια όπου ξεκίνησε η ανάκρισή τους. Φαντάζεσαι ότι μπορεί να κρύβονται πίσω από τα τελευταία κρούσματα? Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αν δεν έχουμε αποδείξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Παράλληλα όμως οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή και 5 τουλάχιστον Ελλήνων κατοίκων της Επισκοπής χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν ενέχονται στα συγκεκριμένα κρούσματα ή αν ελέγχονται ευρύτερα για άλλα δικήματα. Ήταν εδώ πέρα ένα σωρό αμάξια παρκαρισμένα, σε κάθε γωνιά ήταν 5 αστυνομικοί, ήρθαν εδώ πέρα για τα μάτια του κόσμου, τίποτα παραπάνω. Δεν έχουν βρει ποτέ κανένα. Μας έχουν ρημάξει τα σπίτια και τα μηχανήματα και όλα. Η σκοπιμότητα της σημερινής επιχείρησης δίχασε τους κατοίκους της Επισκοπής, οι οποίοι ωστόσο συμφωνούν ομόφωνα στην ανάγκη οι δράστες των κρουσμάτων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα να βρεθούν. Και αυτό γιατί οι διαρρήκτες εμφανίζονται με τον πλέον αδίστακτο χαρακτήρα, καθώς εισβάλλουν στα σπίτια ακόμη και αν οι ένικοι είναι μέσα. Και το μαγαζί μου έχουν σπάσει και στις κόρες μου κάνουν απόπειρα προχθές, πριν τρεις, το ξημερώματα Κυριακής.